Σε ανταλλαγή πολιτικών εχμαλώτων προχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία. Η Ρωσία απελευθέρωσε την μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ, η οποία είχε καταδικαστεί για εμπόριο ναρκωτικών και οι Ηνωμένε Πολιτείε απελευθερώνουν τον εμβληματικό Ρώσο άρχοντα του πολέμου Βίκτορ Μπούτ. Ο Μπούτ αποτέλεσε έμπνευση και για την ταινία Lord of War με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Cage. Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ κρατεί το για 294 ημέρε. Ρωσικά πρακτορία ειδήσεων ανέφεραν ότι η ανταλλαγή των δύο κρατουμένων έγινε στο αεροδρόμιο του Αμπουντάμπι την Πέμπτη. Τη χαρά των Ρώσων για την απελευθέρωση του εμπόρου του Όπλων εξέφρασε μέσω Telegram η εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Όπω έγραψε, απίστευτο. Λαμβάνουμε μηνύματα, γράφουν άνθρωποι από τη Ρωσία και από το εξωτερικό. Μα συγχαίρουν και χαίρονται για την απελευθέρωση του Βίκτορ Μπούτ. Δεν τον γνωρίζουν προσωπικά, δεν τον έχουν δει ποτέ, αλλά ανησυχούν όπω για τον αγαπημένο του. Ευχαριστείτε τη χώρα. Ο Βίκτορ Μπούτ συνελήφθη σε επιχείρηση που έγινε το 2008 στην Ταϊλάνδη, αφού επί χρόνια κατάφερνε να διαφεύγει παρά τα δυτικά εντάλματα σύλληψη και το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων του. Η δίκη επικεντρώθηκε στο ρόλο του Μπούτ στην προμήθεια του ΦΑΡΚ. Το 2002 και πρώην Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος, μιλώντας στους Los Angeles Times, τον περιέγραψε ως τον Donald Trump ή τον Bill Gates του εμπορίου όπλων. Επίσης είχε σχέσεις με τον Charles Taylor της Λιβερίας και τον Μουαμάρ Καντάφη της Λιβύης. Λόγω των δραστηριοτήτων του στη Λιβερία, οι Αμερικανικές Αρχές πάγωσαν το 2004 τα περιουσιακά στοιχεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπλόκαραν όλες τις συναλλαγές του στη χώρα.